Και περνάμε στην τελευταία παρουσίαση από μία εταιρεία, ουσιαστικά πάλι από φοιτητές που έχουν προχωρήσει, αλλά νομίζω ότι όλοι σας την ξέρετε και την ξέρουμε, γιατί έχει κάνει το λογισμικό από τον Εύδοξο. Οπότε μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από τις δηλώσεις που κάνετε. Όχι, περίπου. Αλλά θα μας μιλήσουν στην ομάδα αυτή ο Γιώργος Ευθυμίου, είναι Αλέξανδρος Καλιατζής, Άρης Λουτράρης και Αντώνης Θεοδοσίου. Πώς και να κάτσουμε, εγώ πιο κοντός θα είμαι πάντα. Καλησπέρα και από εμάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος Ευθυμίου. Και εγώ είμαι ο Θεοδοσίου Αντώνης. Είμαστε InfoScope Ελλάς. Να κάνουμε μια μικρή διόρθωση. Ο Εύδοξος είναι ένα τεράστιο project. Συγκεκριμένα συμμετείχε ο Αλέξανδρος ο Καλιοτζής από την ομάδα μας, δεν είναι σήμερα μαζί. Και σε συνεργασία με το Υπουργείο και μια άλλη εταιρεία. Οπότε έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Η InfoScope δεν έχει να κάνει πλέον με αυτό. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ το ΣΦΥΜΗ, την Οργανωτική Επιτροπή και το τμήμα, γιατί πριν 5 χρόνια, το 2009, ήμασταν από κάτω και το παρακολουθούσαμε ως φοιτητές. Σήμερα τυχαίνει να είμαστε εδώ πέρα πάνω. Δεν την ψωνίσαμε, ούτε θα ακούσετε από εμάς φοβερά διδάγματα, απλά θα σας πούμε μια ιστορία. Η ομάδα είναι αυτή. Εγώ, ο Αντώνης, ο Αλέξανδρος και ο Άρης. Και με τι ασχολούμαστε? Δεν είμαστε η πιο κλασική startup του κόσμου. Υπό την έννοια ότι οι startup έχουν μια ιδέα. Λένε θα κάτσω, θα την υλοποιήσω, θα βρω επενδυτές, θα μεγαλώσω και μέσα θα μεγαλώσω και εγώ μαζί της. Το αντικείμενό μας είναι ευρύ. Έχει να κάνει με εφαρμογές διαδικτύου, με ανάδειξη πρωτότυπου λογισμικού, με συστήματα διαχείρισης ενεργειακών πόρων, με εφαρμογές τηλεμετρίας και μέσα όλα αυτά και τη σχεδία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Mm-hmm. Από όλα έχει ο μπαχτσές. Και ναι και όχι. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεις μια ιδέα και να ησυχάσεις και να πεις θα την κάνω. Το πρόβλημα για μας είναι να καταφέρεις να διαλέξεις μέσα από όλα αυτά που έχεις στο κεφάλι σου, από τις γνώσεις που πήρες, από τις ιδέες που σου έρχονται, από τις προτάσεις συνεργασίας που θα έρθουν από όλο τον κόσμο που γνωρίζεις, να βρεις τι είναι αυτό που αξίζει να ασχοληθείς, τι σ' αρέσει και τελικά τι είναι χρήσιμο και για τον έξω κόσμο. Πώς ξεκινήσαμε? Ο σπόρος για να βλαστήσει η εταιρεία ήταν το τμήμα. Και πιο συγκεκριμένα τα project με τα οποία ασχοληθήκαμε κατά τη διάρκεια της φοιτησής μας ακόμη. Ο Αλέξανδρος, όπως σας είπα, ήταν στον Εύδοξο και συμμετείχε και σε άλλα συστήματα όπως τη διαβούλευση Απιθύτα. Από εκεί πήρε πολύ πολύτιμες γνώσεις και εμπειρία. Εγώ μαζί με τον Άρη, μαζί με τον ΟΑΣΤ, κάναμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στη διπλωματική μας. Τρέξαμε την υπηρεσία άφιξης των λεωφορείων. Το κάναμε μέσω SMS. Αυτό δεν προχώρησε, έμεινε πιλωτικά. Παρ' όλα αυτά, αποτέλεσε ένα εφαλτήριο να ασχοληθούμε με παραπεραιτέρω, κατεβαίνοντας σε φοιτητικούς διαγωνισμούς στο Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο iBank της Εθνικής Τράπεζας. Περάσαμε στη δεύτερη φάση, μας είπανε κάντε business plan, αρχίσαμε να διαβάζουμε τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, πώς καταστρώνεις λίγα οικονομικά. Περάσαμε και στην τελική φάση, δεν κερδίσαμε. Έπειτα ήρθε το ΕΣΠΑ. Ένα πρόγραμμα καινοτομικής επιχειρηματικότητας που σε βοηθούσε ώστε να κάνεις τα πρώτα βήματα χρηματοδοτώντας. Ούτε αυτό το πήραμε, αλλά εκεί πέρα αρχίσαμε να το βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά, ότι ναι, να κάτσουμε να κάνουμε μια εταιρεία. Πάνω σε αυτή τη φάση ήρθε η επαφή με τον Αντώνη, ο οποίος ήδη δούλευε σε μια εταιρεία στη Σύνδο. Καιρό από το 2008. Και ανοίχτηκε ο κόσμος της τηλεμετρίας μπροστά μας. Ή αλλιώς γεφυρώσαμε το χάσμα μεταξύ πώς είναι, να το πούμε, η αγορά, θέτοντας τον όρο αγορά, ας πούμε, σαν τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα, οι οποίες ψάχνουν εργατοώρες ή ψάχνουν άτομα με ικανότητες για να υλοποιήσουν κάποιο project. Ας το πούμε, είναι η γεφύρωση της αγοράς με τεχνικό προσωπικό, με μηχανικούς, ας πούμε, που μπορούν να υλοποιήσουν πράγματα. Και έτσι δέσαμε κατά κάποιο τρόπο, γεφυρωθήκαμε σαν
σαν ομάδα. Δηλαδή, ο ρόλος ο δικός μου θα είναι να φέρνω στα παιδιά, με άλλα λόγια, τις ανάγκες που έχει η αγορά για κάποιο σύστημα. Σύστημα πού όμως? Συγκεκριμένα στην διαχείριση ενέργειας μέχρι τώρα. Γιατί πολλής λόγος γίνεται και στη διαχείριση. Μας απασχόλησε η παραγωγή της ενέργειας για αρκετό καιρό. Τώρα μας απασχολεί πολύ περισσότερο το πώς θα τη διαχειριστούμε, πώς θα τη μετρήσουμε και πώς θα ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειές της. Επομένως, στοχεύουμε κυρίως σε συστήματα, hardware, software και ενδιάμεσο, middleware, στο φέρουμε έτσι, τα οποία αποσκοπούν στο να διαχειριστούμε την ενέργεια. Πώς τώρα τι σας είπαμε? Σας είπαμε, μιλήσαμε βασικά για τον domino effect, δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Αρχίσαμε θολά από κάτι διπλωματικές, από κάτι εργασίες. Τελικά έχουμε 20 μήνες και είμαστε μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή βγάζει 2 προϊόντα προς τα έξω. Θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά για αυτά. Είναι ωραίο το ντόμινο να το βλέπεις, είναι ωραίο να το ζεις. Και ουσιαστικά αυτό είναι που θέλουμε να προβάλλουμε σήμερα, ότι να μην διστάζουμε. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, να μην λέμε όχι. Mm-hmm. Ακριβώς από αυτό το βήμα είναι κατάλληλο να αποδώσουμε φόρο τιμή στο τίμη, στο τμήμα, γιατί αυτό έβαλε τα θεμέλια ώστε να γίνουμε μηχανικοί και μέσα από μια ομάδα να μην διστάζουμε, να λέμε, να βλέπουμε ένα πρόβλημα, να μην έχουμε ίσως ιδέα πώς μπορεί να λυθεί, αλλά τελικά να λέμε ναι και τελικά να το καταφέρνουμε. Δεν θα σας απασχολήσουμε με γραφειοκρατίες, διαδικασίες, ίδρυσης κτλ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με αυτά. Το πρόβλημά μας ήταν αυτό που είπαμε πριν, πώς παίρνεις απόφαση να κινηθείς σε 1-2 προϊόντα. Κάνεις σενάρια, εκτιμάς πώς θα έρθει τα αποτελέσματα, αν έρθει η μία περίπτωση ή η άλλη περίπτωση. Βλέπεις τον ανταγωνισμό σου, βλέπεις τις πωλήσεις σου, τι ανθρώπινο δυναμικό θα χρειαστείς. Κάνεις κάποιες κινήσεις δημοσιότητας. Ουσιαστικά μιλάμε για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Η δικιά μας στρατηγική έχει 4 άξονες. Πρώτον, η ανάπτυξη των προϊόντων μας θέλει να είναι σαν μαύρα κουτιά. Ναι. Δηλαδή να είναι ολοκληρωμένες λύσεις. Τις βλέπει ο πελάτης, λέει ναι, αυτό καλύπτει τις ανάγκες μου, είναι ευχαριστημένος αυτός, είναι ευχαριστημένοι και εμείς. Και είναι πολύ σημαντικός ο όρος που λέει και ο Γιώργος σε δύο παιδιά, το μαύρο κουτί. Δηλαδή, δεν έχω μεγάλη εμπειρία. 4 χρόνια όμως εμπειρία που έχω έξω στην αγορά, παρατηρώ το εξής πράγμα. Δηλαδή, όλοι θέλουν να τους δίνεις ένα σύστημα το οποίο λύνει ένα πρόβλημα. Δεν θέλουν να ξέρουν, ο αρκετός ο κόσμος δεν θέλει να ξέρει από τι αποτελείται, αν η τεχνολογία που χρησιμοποιείς είναι φετινή, περσινή ή προπέρσινη. Θέλουν να ξέρουν ότι το μαύρο κουτί που παίρνεις, που παίρνει ο πελάτης, του λύνει το πρόβλημα. Του το λύνει γρήγορα, του το λύνει οικονομικά. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό όταν απευθυνόμαστε στην αγορά, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, η οποία έχει πολλά ιδιαιτερότητες, να προσφέρουμε ένα black box. Εμείς οφείλουμε να τους πούμε από τι αποτελεί το black box, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης θέλει μόνο να είναι φτηνό και να δουλεύει. Να δουλεύει ικανοποιητικά, έτσι. Η ποιότητα και η τιμή είναι πάντα δύο παράγοντες που τους συσχετίζουμε και καθορίζουν το προϊόν, αν θα επιβιώσει στην αγορά ή αν όχι. Άρα, black box και κλειδί στο χέρι. Δύο λέξεις που ακούω συνέχεια. Κλειδί στο χέρι είναι το άλλο. Δηλαδή, ωραία και καλά, τους δίνεις ένα προϊόν, δουλεύει το προϊόν, αλλά από εκεί στο εξής σου ζητάνε και εγκατάσταση. Δηλαδή, περιμένουν να έρθει μια εταιρεία, η οποία θα τους το βάλει μπροστά, θα κάνει το commissioning που λέμε, την εκκίνηση, και θα τους εγγυηθεί 1-2 χρόνια θα σας υποστηρίζω για να δουλεύει αυτό το προϊόν. Έτσι ερχόμαστε σε τεχνολογίες, ας πούμε, αν μιλάμε για λογισμικό, στο software as service. Πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη? Προέκυψε ότι κανένας, καμία εταιρεία, δεν θα ήθελε να δαπανεί εργατοώρες, να δαπανεί προσωπικό, έτσι ώστε να συντηρεί το Α ή το Β εξειδικευμένο hardware. Προτιμάνε να κάνουν outsource, να παρέχουν, να δίνουν, ας πούμε, στην Α ή Β εταιρεία κάποιο ποσό, έτσι ώστε να τους εξασφαλίζει ότι το hardware και το software που έχουν θα δουλεύει. Είναι πολύ σημαντικό και τα λογισμικά software as a service μπορεί να, καμιά φορά να μας δυσαρεστούμε με αυτά, με την έννοια ότι θα πληρώνω κάθε χρόνο ένα ποσό, 1.000 ευρώ, για να διατηρείτε άδεια. Όχι, όμως είναι σημαντικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν ο άλλος έχει την ανάγκη, εσύ δεσμεύεσαι να λύσεις το πρόβλημα
διότι αυτή ήταν η αρχική συμφωνία. Και software as a service είναι και αυτό που κάνουμε και εμείς, ας πούμε, μέχρι στιγμής με το ενεργειακό πόρταλ μας. Το software as a service έχει κυρίως την έννοια της επανάχρησης, δηλαδή ότι θα χρησιμοποιηθεί και άλλες φορές και επεκτείνεται. Κάνω μια δουλειά, κάνω μια επένδυση που σημαίνει χρόνος, υλικά, γνώση, χρήμα. Αυτό θες να σου επιστρέψει πολλαπλασιαστικά πίσω. Δηλαδή, όχι να το κάνω μια φορά, έγινε το έργο, γεια σας. Πρέπει να υλοποιηθεί και αλλού. Τρίτος πυλώνας είναι να μην περιοριστούμε στα πλαίσια της Ελλάδας, αλλά προφανώς να βγούμε και στο εξωτερικό. Και να έχουμε μόνιμους συνεργάτες, διότι μόνος σου κάνεις κάποια πράγματα, μαζί με άλλους κάνεις πολλά περισσότερα. Ωραία, 20 μήνες είστε, τι κάνατε. Εδώ μπορούμε να σας παρουσιάσουμε δύο προϊόντα. Το Meterscope και μια σουίτα εργομετρικών εφαρμογών. Μιλώντας για το Meterscope, κάναμε μια εισαγωγή μέχρι στιγμής. Το πρόβλημα, είμαστε μηχανικοί. Καλούμαστε να λύσουμε προβλήματα. Καλώς να τα λύσουμε τα προβλήματα, αλλά πού είναι. Πρέπει να έχουμε μια επαφή με την αγορά. Και αγορά εννοώ ξανά τις, για την Ελλάδα, δηλαδή εταιρείες ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, να κάνουμε αυτή την επαφή είτε μέσω γνωριμιών, το θέτω σαν πρώτη προτεραιότητα, παιδιά. Γνωριμίες, φίλοι μας στο πανεπιστήμιο, οποιοδήποτε, στόμα με στόμα. Είτε μέσω τηλεφώνου, μέσω email, μέσω παρουσιάσεων και επισκέψεων. Να κάνουμε γνωριμίες, να δούμε τους πελάτες, να εντοπίσουμε προβλήματα και να παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας, την εταιρεία μας, ως μηχανικούς. Δηλαδή, ως άτομα που μπορούν να τους βοηθήσουν. Δηλαδή, να τους λύσουμε προβλήματα. Έτσι ξεκίνησε και το Meterscope, εν αρχήν. Διαχείριση ενέργειας. Διαχείριση ενέργειας, όταν θέλουμε να διαχειριστούμε ένα πράγμα, υπάρχει ένα ρητό που λέει, ωραία να το διαχειριστείς, αλλά πρώτα πρέπει να το μετρήσεις. Άρα, αυτό που, που ασχολούμαστε εμείς μέχρι τώρα, είναι οι μετρητές ενέργειας. Δεν κατασκευάζουμε μετρητές ενέργειας, δεν πουλάμε μετρητές ενέργειας, πουλάμε όμως το σύστημα και υποστηρίζουμε το σύστημα, το οποίο θα πάρει την πληροφορία από τους μετρητές ενέργειας, ή αλλιώς smart meters όπως λέγονται πλέον, και θα τους μεταβιβάσει σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να είναι βιομηχανικός χρήστης, οικιακός καταναλωτής, κάποιος, ένα εμπορικό κατάστημα, έχει πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων μέσω ίντερνετ ή μέσω Android application σε αργότερη φάση. Ακόμα είμαστε στο web portal με τη βάση δεδομένων στο διαδίκτυο. Μπορεί να κάνει login στο σύστημα, να δει τις καταναλώσεις του σε χρόνο και τόπο, να εντοπίσει πού και πότε τι κατανάλωσε. Από την τελευταία μπρίζα μέχρι τον κεντρικό μετρητή. Αυτό αναπτύσσουμε σαν προϊόν. Αυτό θέλουμε, θα θέλαμε να το πουλήσουμε σαν software as a service, διότι αν ποντάρουμε στο software as a service, μπορούμε να κάνουμε και στρατηγικό σχεδιασμό. Να πούμε ότι σε μια πενταετία θα έχουμε επενδύσει αλφα εργατοώρες και το τάδε προϊόν θα μπορεί να κρατήσει την εταιρεία. Τι είναι τώρα το Meterscope, όπως είπαμε, μετράμε ενέργεια. Μαζί με τι ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που πληρώνουμε ακριβά. Τι πληρώνουμε, τη ΔΕΗ δεν πληρώνουμε ακριβά μέχρι στιγμής. Αν το νερό αυξανόταν η τιμή του κατακόρυφα αύριο μεθαύριο, θα μετρούσαμε το νερό. Ισχύει βέβαια αυτό στις βόρειες χώρες, το νερό είναι πιο ακριβό και προχωράνε και τα συστήματα μέτρησης νερού. Εμείς δομούμε ένα σύστημα το οποίο μέχρι στιγμής στοχεύει στην ηλεκτρική ενέργεια, μπορεί να ενσωματώσει μετρήσεις κατανάλωσης νερού, μπορεί να ενσωματώσει μετρήσεις θερμικής ενέργειας, μπορεί να ενσωματώσει και κατανάλωση φυσικού αερίου. Ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί είμαστε, γνωρίζουμε ότι η υποδομή πίσω από αυτό είναι ενιαία. Πολύ σημαντικό είναι το πώς θα το πουλήσεις. Και εφόσον έχεις, και επειδή μιλούσαμε για το usability πριν, κάνεις ένα software το οποίο με ελάχιστες εργατοώρες μπορείς να το μετατρέψεις σε μια άλλη μορφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι καταλαβαίνετε το, η εργατοώρα σημαίνει και χρήμα, ας πούμε, και δαπανείς ελάχιστο χρόνο για να έχεις καλύτερο δυνατό αποτελέσματα. Το Meterscope έχει εγκατασταθεί στην τηλεθέρμανση Αμιντέου και μέσα στον Απρίλιο θα εγκατασταθεί σε
ιδιώτες, πελάτες σε ασφαλιστικές εταιρείες και σε σούπερ μάρκετ. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι που θέλω να σας παρουσιάσουμε, είναι οι εργομετρικές εφαρμογές. Οι εργομετρικές εφαρμογές έχουν στηθεί εδώ πέρα λίγα μέτρα παραπάνω στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχουν να κάνουν με την αυτοματοποιημένη καταγραφή και αξιολόγηση των αθλητικών δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, πάει ένας χρήστης και μετράει τις επιδόσεις του σε δοκιμασίες όπως στατικό άλμα σε ύψος, ισορροπία, άλματα στο χώρο, αντανακλαστικά, πόσο καλά τα πάει. Αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή σε ομάδες, σε ακαδημίες, σε προπονητήρια. Επίσης μπορεί να εγκατασταθεί και σε άλλα μουσεία. Γι' αυτό το σκοπό, χθες προχθές, αποφασίσαμε να γυρίσουμε ένα βίντεο που τα συνοψίζει όλα αυτά και το βίντεο μπορεί να πει πολλά περισσότερα από εμάς. Για να δούμε. Εδώ είναι το αθλητικό μουσείο. Πάει ο χρήστης, βάζει τα στοιχεία του, ηλικία, βάρος, ύψος, το επίπεδο άθλησής του, το φύλλο του και καταχωρείται. Εκτυπώνεται ένα QR, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό. Είναι το αναγνωριστικό του χρήστη. Είναι λίγο δυνατά. Ο χρήστης πηγαίνει, σκανάρει το QR και η εφαρμογή καταλαβαίνει ποιος είναι. Χρησιμοποιείται Kinect για να κάνει tracking το χρήστη. Η πρώτη δοκιμασία είναι το στατικό άλμα σε ύψος. 3, 2, 1. Τη δείξτε και δείχνει τη μέτρηση. Η δεύτερη εφαρμογή είναι η ισορροπία. Αυτό που λέγαμε πριν, πόσο καλά μπορεί να ισορροπήσει ένας χρήστης. Και πάλι αναγνωρίζεται. Έχει 30 δευτερόλεπτα. Στέκεται σε ένα πόδι. Και το σύστημα μετράει την απόκληση του κορμού του, πόσο καλά δηλαδή μπορεί να έχει ισορροπία. Επίσης μετράει το πόσο ψηλά έχει το ένα γόνατο, πόσο πιο ψηλά έχει το ένα γόνατο σε σχέση με το άλλο. Κάνει και κάποιες κυνήγες, προσπαθούμε να τον μπερδέψουμε να χάσει την ισορροπία του. Μετά από 30 δευτερόλεπτα λοιπόν, βγαίνει ένα αποτέλεσμα πόσο καλά τα πήγε. Τρίτη εφαρμογή είναι μια προσομοίωση των ρήψεων του αθλήματος της σφαιροβολίας. Δεν πέταμε σφαίρες και τούβλα, είναι προσομοίωση καθαρά. Γίνεται εδώ πέρα η αξιολόγηση της ρήψης και βγαίνουν και πάλι αποτελέσματα. Άλλη εφαρμογή είναι τα αντανακλαστικά. Τα αντανακλαστικά αποτελούνται, η εφαρμογή των αντανακλαστικών αποτελείται από μια σιδηροκατασκευή με LED, τα οποία αναβοσβήνουν και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ο χρήστης καλείται όσο πιο γρήγορα να πιέσει τα λεντάκια και να κάνει μεγαλύτερο σκορ. Αυτό το φτιάξαμε στα πλαίσια του έργου με το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Είδαμε ότι το χρησιμοποιούν σε ομάδες Φόρμουλα 1, σε αθλητικές ομάδες για να βελτιώσουν τα αντανακλαστικά των τερματοφυλάκων. Οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από ερευνητικής άποψης, κυρίως για τους γυμναστές. Άλλη εφαρμογή είναι τα άλματα στο χώρο. Εδώ ο χρήστης πηγαίνει από φωτεινή βούλα σε βούλα, σαν το κουτσό που κάναμε μικρή, με το ένα πόδι, προσπαθώντας να κρατήσει ισορροπία. Το σύστημα τον αναγνωρίζει και βγάζει ένα αποτέλεσμα στο πόσο καλά έχει κάνει την... Μπράβο του. Ναι, έχει κάνει την όλη δοκιμασία. Αυτό ήταν το βίντεο, 5 δευτερόλεπτα έχει ακόμη, αλλά δεν μας κάνει τη χάρη. Αυτά είναι τα δύο στήματα που έχουμε αναπτύξει και θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα, μέσα από τα οποία θα μεγαλώσει και η επιχείρησή μας. Μιλήσαμε πριν για το σπόρο που μας έβαλε το Πανεπιστήμιο, ώστε να προχωρήσουμε. Αυτοί οι σπόροι είναι βαθιά μέσα μας και θα τους αξιοποιούμε συνέχεια, μαζί με τις εμπειρίες που συλλέγουμε από την καθημερινότητά μας, ώστε από βλαστάρι να γίνει κορμός και δέντρο η όλη σύλληψη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα Εφοσκόπη. Υπάρχει κάποια ερώτηση, μία μόνο. Φαντάζομαι... Α, εδώ. Καλησπέρα. Θέλετε, σηκωθείτε λίγο όρθια για να σας δουν η καλησπέρα. Κάμερα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γρηγορίου Ραφαήλα και έχω τελειώσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Απιθύτα.
Θέλω να ρωτήσω σχετικά με το πρώτο σύστημα, με τις μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Από όσο κατάλαβα, χρησιμοποιείτε κάποιους μετρητές, οι οποίοι δεν είναι κομμάτι του συστήματος, τους παίρνετε έτοιμους. Χρησιμοποιείτε, ας πούμε, για κάθε σπίτι πολλούς μετρητές, βάζετε ένα σε κάθε μπρίζα. Πώς ακριβώς είναι στημένο? Αν μιλήσουμε για τους κεντρικούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, εμείς αυτό που κάνουμε είναι να είμαστε συμβατοί με το πρωτόκολλο επικοινωνίας του μετρητή. Δηλαδή, κάθε μετρητής, κάθε smart meter μιλάει μια γλώσσα. Εμείς απλά αναπτύσσουμε τους drivers στο σύστημά μας για να υποστηρίζει τη γλώσσα επικοινωνίας των μετρητών. Δεν μπαίνει στα σπίτια. Target είναι ο στόχος μας είναι οι βιομηχανικές καταναλώσεις. Άρα, μιλάμε για κεντρικούς μετρητές που μπαίνουν αμέσως μετά τον πίνακα της ΔΕΗ. Αυτή ήταν η ερώτηση, ναι, εντάξει. Οπότε, εσείς ουσιαστικά παίρνετε τα δεδομένα έτσι όπως βγαίνουν και τα μεταφράζετε με έναν τρόπο ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη. Ναι, είναι κάπως πιο πολύπλοκο. Έχουμε να κάνουμε και με το hardware, δηλαδή αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση αυτού του μαύρου κουτιού που λέγαμε πριν, που περιλαμβάνει τον μετρητή, το πισάκι που τρέχει εκεί πέρα τοπικά, το στήσιμο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ώστε να πάρει τα δεδομένα από εκεί που είναι τοπικά, να τα στείλει στο cloud. Και το cloud. Εντάξει, αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.